Εδώ ξύνεται για να διχαστούμε έτσι περαιτέρω. Έτσι αντιλαμβάνω. Και δεν ξέρω τι θέλαμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, την οποία προκάλεσε η Νέα Δημοκρατία, για να πατάξει τη διαπλοκή ένα κόμμα που χρωστάει χρήματα, όπως χρωστάνε και άλλα κόμματα χρήματα, και άρα και η εξεταστική που είναι για τα δάνεια, είτε ΜΜΕ είτε κομμάτων, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Αυτές οι εργατόρες που χάνονται από τους βουλευτές για να μελετούν και να προσέρχονται οι διάφοροι και να εξευτελίζουν το κράτος με αυτά που διηγούνται. Αυτό είναι το κέρδος της πολιτικής. Εγώ θα σας πω για τη διαπλοκή, δεν θα φάω πολύ χρόνο, διότι η διαπλοκή είναι η τάση των πλουσίων να έχουν τη Βουλή και τους βουλευτές υποχείριά τους. Και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό δεν βλέπω να σταματάει ποτέ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ένας πλούσιος τηλεφωνήσει σε ένα αρχηγό κόμματος και πει δίνω τόσα εκατομμύρια, βάλε αυτούς οι βουλευτές, δεν θα τους βάλει ο άλλος. Ποιος θα έχει το ηθικό σθένος να αντιδράσει. Επομένως, οι συζητήσεις αυτές, μάλλον προς την κοροϊδία του κόσμου που μας ακούει και ημών των ιδίων, κατατείνουν. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο σοβαρότερο, ότι στη Νέα Υόρκη είδα τον κύριο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Και του λέω, κύριε Αναστασιάδη, πώς πάνε οι συνομιλίες σας με την άλλη πλευρά? Δεν πιστεύω, του λέω, να βάλετε καμία υπογραφή αν δεν φύγουν οι έπικοι και δεν φύγουν και τα στρατεύματα κατοχής. Διότι οι Τούρκοι παραμένουν Τούρκοι και αυτό περιμένουν, την αδυναμία της Ελλάδος ή την ανάγκη να κλείσει το θέμα, για να το κλείσουν όπως θέλουν αυτοί. Εκείνη την ώρα γύρισε και με κοίταξε με μεγάλη ανησυχία, σαν να επιβεβαίωσε ότι αν μπει υπογραφή θα είναι τέτοιας μορφής. Δεν θα φύγουν ούτε οι έπικοι, ούτε τα στρατεύματα κατοχής. Και η αίθουσα εδώ κάθεστε και λέει ο ένας τον άλλο Λοποδίτη ότι ήταν Τσοχατζόπουλου. Έχουμε ιστορικές ευθύνες απέναντι στο λαό, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Πολλοί από εμάς που μπαίνουμε στη Βουλή δεν λογαριάζουμε πολύ το λόγο που μας αποστέλει ο κόσμος. Δεν μας αποστέλει για να κάνουμε καυγάδες. Μας αποστέλει για να είμαστε χρήσιμοι, κυρίες και κύριοι, και κάποιοι δεν το έχουν αντιληφθεί. Κάποιοι συντηρούν το διχασμό. Θα σας πω ένα άλλο μου παράπονο, προς όλους, και προς τον Τσίπρα και προς όλους. Μίλησα με πρεσβευτή μεγάλου κράτους και του είπα πρέπει να βοηθήσετε τα Σκόπια να αλλάξουν όνομα. Γύρισε και με κοίταξε και μου είπε καλά, δεν γνωρίζετε ότι και ο Καραμαλής και ο Σιμίτης και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας συμφωνούν στο Νόβα Μακεδονία. Έχουν συμφωνήσει να μείνει η λέξη Μακεδονία. Λέω και αν το έπραξαν και συμφώνησαν, δεν ρώτησαν το λαό. Κανείς δεν συμφωνεί. Έχετε χρέος, μου είπε τότε που αναγνωρίσαμε με το όνομα Μακεδονία τα Σκόπια, φοβούμασταν την επέκταση του πολέμου. Θέλαμε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Βαλκανική. Λέω τώρα που είναι άλλοι οι κίνδυνοι, έχουν πάει πιο κάτω, Συρία κλπ. Γιατί δεν αποκαθιστάτε το όνομα, να τους δώσουμε κάποια άλλα ανταλλάγματα, να αφήσουν το Μακεδονία που το βεβηλώνουν. Με κοίταξε και μου είπε όμως πρέπει να συνεννοηθείτε τα πολιτικά κόμματα, διότι οι άλλοι έχουν δεχθεί το Νόβα Μακεδονία. Να λοιπόν μια ωραία συζήτηση, πολύ χρησιμότερη της παρούσης, να πάρουν όλοι ευθύνη τι πιστεύουν για το όνομα της Μακεδονίας. Εάν σκέπτονται να το δώσουν, διότι ο πατέρας του σημερινού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας είχε πει να το δώσουμε και σε 10 χρόνια θα τελειώσουμε. Έχει την ίδια γνώμη ο ιός, έχει την ίδια γνώμη ο κύριος Τσίπρας, έχουν την ίδια γνώμη οι άλλοι που ανέφερε ο πρέσβης. Είπε ψέματα ο πρέσβης. Αντί λοιπόν να σας απασχολούν τέτοια θέματα, σας απασχολούν ποιος ήταν το ορδινάτσα του Τσοχατζόπουλου. Είναι ένα θέμα με τις δημοσκοπήσεις έχει προκύψει.
ένα θέμα με τις δημοσκοπήσεις. Τι θέμα είναι αυτό? Εγώ βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη πρώτων εκλογών του Σεπτεμβρίου, περί τον Ιούνιο υποθέτω του 15, και πριν από μένα σε ένα κανάλι μίλαγε ένας που ήταν μιας εταιρείας δημοσκόπησης, να μην αναφέρω το όνομα. Βγαίνοντας τον έπιασα και του λέω, το 6% της Ένωσης Κεντρών στην Μακεδονία δεν το είχατε δει? Του Ιανουαρίου δηλαδή, γιατί τον Ιανουάριο η Ένωση Κεντρών είχε πάρει 1,8% και στη Μακεδονία 6%. Δεν το είχατε δει? Γιατί παρατήρησα, λέω, όλες τις δημοσκοπήσεις δεν ανέγραφε τίποτα. Λέγω, το είχα εντοπίσει, τη φούσκα, το κενό. Αλλά το έλεγα κάτω, γιατί κάνω, λέει, και υπεργολαβίες εταιριών των Αθηνών. Δεν θέλαν να ακούσουν, ούτε στο ερωτηματολόγιο δεν έμπαινε τότε η Ένωση Κεντρών. Το ακούτε? Κοιτάω τώρα με τις δημοσκοπήσεις, ο ίδιος αυτός κύριος τι είχε κάνει το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο είχε πει πρόθεση ψήφου, 1,5 μονάδα μπροστά ο Μεϊμαράκης, εκτίμηση ψήφου 1 μονάδα μπροστά ο Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρήκε τις 8 μονάδες που προείχε, υπερήχε ο Τσίπρας, και έβγαλε την παραμονή 18 ενάτου, αυτήν τη δημοσκόπηση την έχω τυπώσει από την ιστοσελίδα του, και την Ένωση Κεντρών την είχε 2,2 στην πρόθεση ψήφου. Αυτό το καλό μου έκανε, έγραφε βέβαια ότι έχει μια δυναμική να πάρει μέχρι 3. Αλλά όταν το έβλεπε μια τέτοια δημοσκόπηση ο πολίτης, αντιλαμβανόταν ότι δεν μπαίνει Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Έτσι δεν είναι? Όταν δίνει στις 18 ενάτου 2,2, και δεν ξέρω αν είναι 2,2 ή 2, δεν το θυμάμαι αυτό καλά. Αυτά έχω να πω για τις δημοσκοπήσεις. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Και μια και κάποιοι έχουν αναγάγει τις δημοσκοπήσεις σε πηξίδα, να συμφωνήσουμε όλοι για να κάνουμε και κάτι στην αίθουσα αυτή, εκτός αν θέλετε να είμαστε όλοι άνεργοι δηλαδή και να μην κάνουμε τίποτα απολύτως παρά λόγια του αέρα. Να κάνουμε μια ανεξάρτητη αρχή, κάθε ένας που έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων να καταθέτει εκεί, όπως στο εξωτερικό, τις μελέτες, τις μετρήσεις, τα πάντα, να υπάρχουν επιστήμονες αναλυτές να αναλύουν αν η δημοσκόπηση είναι αληθινή. Και όχι να μπορεί να λέει προηγείται το ναι τόσο τις 100 του όχι. Εγώ δεν είδα κανέναν από αυτούς. Υπήρχαν δημοσκοπήσεις και το Σεπτέμβριο που έβγαζαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να σεβόμεθα τις μετρήσεις τους. Που σίγουρα είναι μια κατάσταση νοσηρή. Πρέπει το θέμα αυτό να λυθεί. Έχεις εταιρεία, κύριε, θα καταθέτεις στην ανεξάρτητη αρχή το φάκελο με τις μετρήσεις, θα δίνεις τα δείγματα, τα τηλέφωνα ή την κάλπη, τα ψηφοδέλτια που έλαβες, και θα μπορούν κάποιοι επιστήμονες με κρατική πλέον υπόσταση να ελέγχουν αν είσαι σοβαρός ή όχι και αν μπορεί. Διότι ήμουνα στην Αμερική επίσης και συνομιλούσα με έναν γερουσιαστή. Και το Newsit που διάβαζα είχε στη μία δημοσκόπηση της Bridge Europe, όπως τη λέγανε, να προηγείται ο Τσίπρας 5 μονάδες και στην άλλη δημοσκόπηση της Opinion να προηγείται 12,5 μονάδες ο Μητσοτάκης. Και ξέρετε τι γύρισε και μου είπε ο γερουσιαστής, μου είπε βαριά φράση που δεν μπορώ να αναφέρω στην αίθουσα. Λοιπόν, χρειάζεται σοβαρότητα. Και αντί να δείχνετε σοβαρότητα και να κάνετε προτάσεις, όλο κορώνες, αλληλοκατηγορίες, κοκορομαχίες, και νομίζετε ότι ο κόσμος είναι τόσο βλάκας να τα αποδέχεται όλα αυτά. Δεν είναι πια ο κόσμος ανώριμος όπως παλαιότερα ήταν και φανατιζόταν. Ο κόσμος σας βλέπει που πάτε να τον φανατίσετε και τον χάνετε. Και ήδη 45% σε όλες τις δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι δεν, με κανέναν δεν είναι. Απορρίπτουν όλο το πολιτικό σύστημα. Εδώ έχουμε μία δημοσκόπηση του 18-12 του 2015, η οποία δημοσκόπηση λέει ότι το 41%
των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ και το 67% των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας θέλει η οικουμενική κυβέρνηση. Την καταθέτω 18/12/15. Και έχουμε μία άλλη δημοσκόπηση. Έχουμε μία άλλη 26 Δευτέρου του 16, όταν είχε βγει πια ο Μητσοτάκης αρχηγός, ο Κυριάκος, η οποία δημοσκόπηση αυτή λέει ότι 64,7 του ελληνικού του εκλογικού σώματος θέλει οικουμενική. Αλλά κάτι άλλο περίεργο συμβαίνει. Μετά την ημερομηνία αυτή, η ημερομηνία είναι 26 Δευτέρου, καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων δεν μέτρησε τη λύση της οικουμενικής πόσοι τη θέλουν. Τι γίνεται? Δεν έπρεπε σε μία μέτρηση τόση η ΣΥΡΙΖΑ, τόση η Νέα Δημοκρατία, τόση το ένα, τόσο το άλλο, να εξεταστεί και τι έκανε τους δημοσκόπους όλους να σιωπήσουν? Κανείς δεν βγάζει για την λύση κυβέρνησης κοινής αποδοχής, δεν βγάζει μέτρηση. Άρα τι έφερε ο Μητσοτάκης στη ζωή μας? Έφερε την απόρριψη πλέον της συνένεσης και ανάγκασε και τον Τσίπρα να κάνει το ίδιο. Και πήγε χαμένη όλη η προσπάθεια της απλής αναλογικής, γιατί η προσπάθεια της απλής αναλογικής ήταν προσπάθεια συνένεσης. Εγώ τουλάχιστον έτσι την είδα. Εγώ υπηρετούσα τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που είχε πει ότι κράτος χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Αυτό υπηρέτησα. Και βλέπω τώρα ένας οξύς Μητσοτάκης αναγκάζει και τον Τσίπρα σαν σαλιγκάρι να μπαίνει στο καβούκι του και να γίνεται εξίσου οξύς και να γυρίζουμε πάλι σε μέρες διχασμού και δικοματισμού. Και χαίρομαι που τα ακούει από κοντά. Αλλά και από το γραφείο του φαντάζομαι δεν τα ακούει. Δεν θα τον παρεξηγούσω, όπως και τον κύριο Μητσοτάκη ξέρω ότι παρακολουθεί από το γραφείο του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ την απλή αναλογική, κυρίες και κύριοι, να κάνω μια εξομολόγηση. Την είχα από παιδί στη ζωή μου μέσα. Την είχα από νεαρός. Και πιστεύω ότι το 81, αν το Πασόκ είχε τηρήσει το λόγο του και την είχε θεσπίσει, το 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ένας ισχυρός πολιτικός, τότε θα είχαμε πάει σε συμμαχικές κυβερνήσεις, θα είχαμε γλιτώσει τα σκάνδαλα, θα είχαμε γλιτώσει πολλά πράγματα. Θα υπήρχε έλεγχος. Ζητούμε τώρα με ανεξάρτητες αρχές και με θεσμούς και με πόθεν έσχες να ελέγξουμε τους κλέφτες. Στη διαδικασία να μην κλέβει κανείς δεν έχουμε. Και η μόνη διαδικασία είναι η απλή αναλογική και οι συμμαχικές κυβερνήσεις. Αυτό δημιουργεί αλληλοέλεγχο. Ενώ εδώ τι προσπαθεί αυτή η Βουλή? Αφήνει να κλέβουν και έρχεται μετά να τους βρει. Μα συνήθως οι κλέφτες δεν αφήνουν ίχνη, κυρίες και κύριοι. Έχω ζητήσει από καιρό να σταματήσουν οι συντάξεις των ΔΕΟΣ βουλευτών. Αυτό γιατί συντηρούμε αυτές τις συντάξεις? Λέει κάποιοι δεν έχουν άλλους πόρους. Δηλαδή το λειτουργήμα του βουλευτή είναι επάγγελμα? Γιατί να παίρνουν κάποιοι βουλευτές σύνταξη? Δεν είχαν άλλο επάγγελμα στη ζωή τους? Ήταν επαγγελματίες όλη τους τη ζωή βουλευτές? Λοιπόν, η πρότασή μου είναι να καταργηθούν οι συντάξεις των τέτοιων βουλευτών. Χαμογελάει ένας κύριος, εντάξει, γιατί δεν τον κόφτει, δεν τα πληρώνει αυτός. Τα πληρώνουν όμως οι πολίτες, αγαπητέ εσύ που γελάς, που δεν ξέρω το όνομά σου. Τα πληρώνουν οι πολίτες αυτά τα λεφτά και τους πολίτες έπρεπε να σέβεστε. Και, ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Μην απευθύνεστε παρακαλώ. Μιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός για το χρέος. Εδώ θέλω να εξηγηθώ, κάνετε λάθος κύριε Τσίπρα. Πρώτα θα φτάσουμε στο 2018, πρώτα θα εκπληρώσουμε όλα τα προαπαιτούμενα και τις υποχρεώσεις και μετά θα ρυθμιστούν τα χρέη. Αν περιμένετε τώρα, όπως λέτε, μέχρι τέλη του έτους, ρύθμιση του χρέους, επειδή την χάνει να γνωρίζω από τις απόψεις των δανειστών, σφάλετε και θα εξαπατηθείτε δεύτερη φορά. Γιατί συνήθως όταν πέφτετε έξω χρησιμοποιείτε τη λέξη αυταπάτη. Και δεν ταιριάζει σε ένα πρωθυπουργό να αυταπατάτε επί μονίμου βάσεως. Το χρέος θα ρυθμιστεί
όταν η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα και έχει και ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις, και τότε θα είναι δικαίωμα να αξιώσουμε τη ρύθμιση του χρέους. Μην περιμένετε, κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν ψηφίσετε δύσκολους νόμους βασιζόμενοι σε αυτό ότι θα έρθει γρήγορα μείωση του χρέους, μην το περιμένετε. Και κρατάμε την εδώ τη συζήτηση που κάνουμε, σώζονται και οι κασέτες, σώζονται και οι απόψεις του καθενός. Και το λέω ως προειδοποίηση προς αυτή τη Βουλή και προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Για το θέμα της θρησκείας, θέλω να πω, επειδή τίθεται θέμα θρησκείας και συνεχώς επενέρχεται με δηλώσεις ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Φίλης, αξιότιμος κύριος Υπουργός Παιδείας, συνεχώς. Και ρωτάω τώρα, την ώρα που έχουμε μπροστά μας ένα λαό που πεινάει, ένα λαό που δυστυχεί, αυτό είναι το τεράστιο θέμα που πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε, και πρέπει η θρησκεία μας να γίνει θρησκειολογία, τα μάθηματα των θρησκευτικών και κάτι άλλο. Αυτό παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, αν και λίγο λαμβαίνετε υπόψη τα λόγια μου, να κάνετε τον Υπουργό σας να κάνει πίσω και να πάψει. Ή να τον πάψετε αν δεν μπορεί. Είναι η άποψή μου. Στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Δεν συμφέρει και εσάς προσωπικά να εμφανιστείτε, δηλαδή, ως διώκτης της θρησκείας. Που ξέρω ότι δεν είστε. Πάτε να χρεωθείτε, δηλαδή, με μία δίωξη. Η θρησκεία μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη. Η θρησκεία άλλα χρειάζεται να κάνουμε για τη θρησκεία, αν θέλετε. Να βάλουμε στους Μητροπολίτες λαϊκά συμβούλια διακλήρου. Δηλαδή σε κάθε Μητρόπολη 15 άτομα να ελέγχουν τα οικονομικά της Μητρόπολης. Σε αυτό να συνυπογράψω. Αλλά όχι να βγάλουμε τα θρησκευτικά. Το ακούτε, σας παρακαλώ. Αν έχετε την πρόθεση να βάλουμε έλεγχο στα οικονομικά της Εκκλησίας, την Ένωση Κεντρών θα την έχετε σύμφωνη. Γιατί και εγώ υποπτεύομαι κάποιες κακοδιαχειρήσεις. Αλλά αν έχετε πρόθεση να μειώσετε τα θρησκευτικά, η γενιά μας με τα θρησκευτικά μεγάλωσε και δεν έχασε τίποτα, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι 65 ετών, δεν έχασα τίποτα με τα θρησκευτικά. Και ούτε άλλων θρησκευμάτων μου είπαν βγάλτε το, δεν είστε ωραία χώρα, τι είναι αυτά που κάνετε. Γιατί γνωρίζουν ότι η πλειοψηφούσα θρησκεία είναι η Ορθόδοξη και γνωρίζουν πόσο η θρησκεία αυτή έχει συμβάλει στο να ελευθερωθεί αυτό το έθνος και να είμαστε σήμερα εδώ όλοι. Για τις τηλεοπτικές άδειες η άποψή μου είναι να μην κλείσετε κανένα σταθμό. Είναι άποψή μου, όχι για να στηρίξω τους καναλάρχες. Αν κλείσουν, θα κλείσουν αλλιώς. Βάλτε κανόνες, φτιάχτε το ΕΣΡΟΥ, βάλτε κανόνες πλουραλισμού, να πληρώνουν τα ασφαλιστικά τους, να πληρώνουν τους εργαζομένους, και μέσα σε 60 μέρες όποιος δεν πληρώνει να χάνει την άδεια. Να χάνει την άδεια όμως μη τηρώντας τους κανόνες της πολιτείας, όχι να χάνει την άδεια από την κυβέρνηση. Αυτό θα ακουστεί άσχημα έξω. Υποβάλλω λοιπόν μία παράκληση. Αφήστε τους να δουλεύουν όλους. Βάλτε και αυτούς τους υπολείπους να πληρώσουν τα ίδια που πλήρωσαν, τα 60 εκατομμύρια κατά μέσον όρο που πλήρωσαν οι άλλοι, να δώσουν το προκαταβολή το 1/3. Συγκροτήστε ΕΣΡΟΥ και βάλτε κανόνες σκληρότατους και να είστε σίγουροι ότι θα κλείσουν κάποιοι, αλλά τότε όταν θα κλείσουν θα έχετε όλο το λαό μαζί σας. Ότι κλείνουν μη τηρούντες τους νόμους του κράτους. Ενώ τώρα αρχίζει ο άλλος και με ρωτάει γιατί 4 άδειες, τι έγινε, αλήθεια θα κλείσει ο Τσίπρας τους σταθμούς. Και τι απαντάω κι εγώ, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το φαντάζομαι, λέω. Έτσι απαντώ. Γιατί δεν βλέπω δηλαδή να σώζεται η χώρα, ούτε βλέπω ότι αυτοί που πήραν άδεια είναι καλύτεροι των παλαιών, για να πούμε ότι επατάξαμε τη διαπλοκή. Είναι άποψή μου αυτή, ακούστε την, δεν θα χάσετε. Και όσο θέλετε να σας πω, την Ένωση Κεντρών, όσοι την ακούν, έστω και σε κάτι από αυτά που λέει, όσο και να μείνετε στην κυβέρνηση, θα ωφεληθείτε. Έτσι. Ενώ αν δεν την ακούτε καθόλου, βλέπω ολισθηρό επίπεδο προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι για τους μισθούς των δικαστών, ότι αφού τους συνάντησε, είπε ότι δεν θα μειωθούν οι μισθοί των δικαστών. Γιατί οι δικαστές, τους οποίους υπολειπτώμεθα εγώ και στην οικογένειά μου δικαστές, δηλαδή διαφέρουν, είναι από άλλο DNA, μειώνεται ο μισθός
του υπαλλήλου, μειώνει το μισθό του εργάτη, χάνει τη δουλειά του 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Και οι δικαστές δεν πρέπει να χάσουν τίποτα, πρέπει να πάρουν όλα όσα λένε οι αποφάσεις που τους αποκαθιστούν. Δεν είναι ωραίο, είναι σαν γλύψιμο προς τους δικαστές, ακούγεται αυτό. Δεν τιμάει ένα πρωθυπουργό